Κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Πριν ξεκινήσει όμως, Βαγγέλη μου, να πω λίγο πριν κάνουμε. Αχ, την τυρόπιτα σουφλέ, Παναγίτσα μου, τι μας έχει βρει. Να πω λίγο ότι κάνουμε, τρέχει και ο διαγωνισμός. Ακολουθείτε το, μπείτε στο account μας για να τον δείτε. Έλα κάτω παύλα χαμογέλα και ακολουθείτε Olympos.gr και έλα χαμογέλα. Κάνετε like στο post, mention ένα φίλο σας και 5 τυχεροί θα κερδίσουν αυτό το καλάθι υπερπαραγωγή. Βαγγέλη. Και ήρθε η ώρα μας τώρα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να σας πω ότι σήμερα κυκλοφορεί το Eat Me, είναι το τεύχος Απριλίου, είναι αφιερωμένο στο Πάσχα. Πάσχα στο σπίτι, εντάξει, Πάσχα παιδιά, σπίτι. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Είμαστε στο σπίτι, μαγειρεύουμε τα πάντα, τις πιο ωραίες συνταγές, παιδιά, σας δίνω. Και έχω και πολλές συνταγές οικογενειακές μέσα. Τα γλυκάσουμε τα κουλουράκια χθες, η γυρόπιτα σήμερα, τα τσουρέκια μαθαίνουν του πατέρα μου. Έλα ρε, ναι, εσύ. Τα πιο παραδοσιακά έτσι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι κλασικές συνταγές, απίθανες. Τέλεια. Λοιπόν, οπότε εδώ θα βρείτε τα πάντα και για όλο το μήνα. Πάμε τώρα στη συνταγή τη σημερινή. Θα κάνουμε μια τυρόπιτα που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Αυτή η συνταγή. Σωστά. Είναι κολλασμένη. Λοιπόν, τι έχει. Είναι αφράτη. Είναι νόστιμη. Μοσχοβολάει βούτυρο. Γίνεται πάρα πολύ εύκολα και το κυριότερο, την επόμενη ημέρα είναι ακόμη πιο κόλαση. Αν μείνει. Όντως, ε! Ναι, ξαναζεσταίνεται και είναι τραγανή. Αφράτη, τα έχει όλα. Τέλεια. Να δούμε τα υλικά για να ξεκινήσουμε. Τι λέτε. Ωραία. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα ταψί 30 με 40 εκατοστά περίπου, αυτό το κλασικό το γυάλινο που έχουμε στο σπίτι μας, θέλουμε ένα πακέτο φύλλα κρούστας, δηλαδή 12 φύλλα θέλουμε για την ακρίβεια, 300 γραμμάρια τριμμένη φέτα, 200 γραμμάρια τριμμένο ημί σκληρό τυρί, 4 αυγά, 125 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, Olympos και ένα κουτί υγρή σόδα. Εδώ είναι η έκπληξη. Και λίγο αλάτι ανάλογα με το πόσο αλμυρή είναι η φέτα και τα τυριά. Και στο τέλος ένα αυγό χτυπημένο για την επιφάνεια της πίτας. Λοιπόν, και ουσιαστικά τι γίνεται. Όταν ψήνεται μια τυρόπιτα, τι θέλουμε. Θέλουμε να μοσχοβολάει. Και μάλιστα όταν μια ζύμη είναι βουτυράτη και τραγανή και ωραία έτσι αφράτη όπως είναι η τυρόπιτα αυτή, είναι φοβερά λαχταριστή. Για να είναι λοιπόν βουτυράτη, έχουμε ένα φοβερό βουτυρό αυτή τη στιγμή, το οποίο το έχω βέβαια λιώσει εδώ. Είναι αυτή η ωραία πλάκα. Είναι βούτυρο που έχει πολύ άρωμα, πολύ γεύση. Φτιάχνεται μόνο με φρέσκο ελληνικό γάλα. Και γιατί το βούτυρο από το γάλα εξαρτάται. Έτσι, ακριβώς, ναι. Φαντάσου ότι το βούτυρο είναι σε μικρά σφαιρίδια μέσα στο γάλα. Οπότε έτσι όπως το χτυπάνε, φυγόκεντρα, φεύγει απ, και πάει και μάλιστα κολλάει στην επιφάνεια της, του μηχανήματος τέλος πάντων που μαζεύεται. Και έτσι μαζεύεται το βούτυρο. Αυτό λοιπόν το βούτυρο, επειδή φτιάχνεται από φρέσκο ελληνικό γάλα, σημαίνει ότι όσο πιο καλό είναι το γάλα, τόσο πιο καλό είναι και το βούτυρο. Εγώ θα σας πω ότι χθες το βράδυ που έψησα την τυρόπιτα και σήμερα την έχω ξαναζητάνει και είναι ονειρεμένη, μοσχοβόλησε η κουζίνα μου βούτυρο. Ήταν απίστευτη η μυρωδιά. Ναι, ήταν απίστευτη η μυρωδιά, ήταν μοναδική αίσθηση. Λοιπόν, για να κάνουμε λοιπόν την τυρόπιτα, ξεκινάμε πρώτα με τη γέμιση. Έχουμε μία ωραία φέτα. Εδώ λοιπόν την έχω τρίψει, θα τα βάλω όλα τα υλικά σε ένα μπολ. 4 αυγά. Δεν τα χτυπάω, τα ρίχνω κατευθείαν μέσα και τα ανακατεύω. Έτσι. Είναι πολύ απλή η διαδικασία στο να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Απλά θέλει ένα κόλπο έτσι όπως θα τη στρώσουμε στο ταψί και πώς θα την ψήσουμε φυσικά. Και στο τέλος βάζουμε και ημί σκληρό τυρί. Όταν λέω ημί σκληρό τυρί, εννοώ ένα κίτρινο τυρί τύπου γραβιέρα, κασέρι. Έτσι, τριμμένο. Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ τώρα τελευταία βάζω στην τυρόπιτα μέσα στη γέμιση. Βάζω και γιαούρτι και μου την κάνει έτσι πιο. Πιο αφράτη. Πιο αφράτη. Πιο αφράτη, ναι. Ταιριάζει πάρα πολύ το γιαούρτι και τη δίνει και ωραία οξύτητα. Κοίταξε, έχω δοκιμάσει και με κρέμα γάλακτος που έχει πιο πολλά λιπαρά, αλλά και ένα ωραίο γιαούρτι, πραγματικά δίνει ωραία γεύση. Όσο πιο νόστιμο το γιαούρτι, σαφώς θα την κάνει πολύ αφράτη βασικά. Ναι, την κάνει. Λοιπόν, έτσι, πολύ αυτή είναι η γέμιση, είναι πάρα πολύ απλή. Έτσι, φέτα, ένα κίτρινο ωραίο ημί σκληρό τυρί και τα αυγά. Και τώρα πάμε στα φύλλα. Εδώ έχω βάλει το βούτυρο. Θέλουμε 150 γραμμάρια βούτυρο Olympos. Οπότε παίρνουμε ένα ταψί και ξεκινάμε το στρώσιμο. Κάτσε λίγο να πάρω αυτά εδώ από εδώ. Και πάμε λοιπόν. Πρώτα, ξεκινάμε πρώτα αλήφοντας το ταψί. Εδώ. Το αλήφουμε εσωτερικά με λίγο βούτυρο. Λοιπόν, αυτό είναι περίπου το ταψί που σας λέω ότι πρέπει να έχουμε στο 30 επί 40 εκατοστά, στο περίπου. Και τώρα παίρνουμε. Βλέπουμε λοιπόν τα φύλλα μας. Εγώ τώρα εδώ τα μέτρησα, είναι 11 φύλλα. Βάζουμε τα μισά κάτω και τα μισά επάνω. Ωραία. Εάν έχουμε 11 φύλλα όπως τώρα, συνήθως τα περισσότερα τα βάζουμε κάτω και τα λιγότερα επάνω. Άρα 6 κάτω, 5 πάνω. Παίρνει λοιπόν το ένα φύλλο και το τσαλακώνουμε και το βάζουμε εδώ στην άκρη. Έτσι. Πρώτο φύλλο. Δεύτερο. Πάλι με τον ίδιο τρόπο. Αυτό εδώ μας διευκολύνει, γιατί αν κοπεί κάποιο φύλλο, αν σπάσουν
και τα λοιπά, δεν μας πειράζει καθόλου. Mm-hmm. Τα βάζουμε έτσι με τη σειρά και είναι ωραία, ωραία. Τι προσέχουμε μόνο, δεν κάνουμε μεγάλα κομμάτια εδώ έτσι παχιά από φύλλο, έτσι ώστε να μην ψηθούν και να γίνουν μία μάζα. Mm-hmm. Προσέχουμε να τα απλώνουμε όσο γίνεται στην επιφάνεια του ταψιού. Λοιπόν, 3-4, εδώ. Θα βάλω ακόμη ένα εδώ. Λοιπόν, βάζουμε και αυτό το φύλλο. Και τώρα, έτσι όπως είναι αυτές οι πτυχές του φύλλου εδώ, εδώ ξεκινάμε τώρα και ρίχνουμε βούτυρο. Ξεκινάμε πρώτα και βάζουμε λίγο βούτυρο εδώ στις άκρες του ταψιού, έτσι ώστε να καλυφθούν τα φύλλα εδώ στην άκρη. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν βούτυρο για να ψηθούν, να ξεροψηθούν και να είναι νόστιμα. Και μετά, στάζω λίγο βούτυρο έτσι εδώ πάνω στα φύλλα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η βάση τώρα της πίτας. Εδώ. Απλώνουμε τη γέμιση. Ωραία. Σε όλη την επιφάνεια. Να σας πω ότι με τον ίδιο τρόπο κάνω... Πες μου. Σουφλέ, όταν λέμε, τι είναι το σουφλέ τελικά? Το σουφλέ είναι μια αφράτη παρασκευή, η οποία συνήθως έχει αυγά, κρέμα γάλακτος, μπεσαμέλ, έχει υλικά τα οποία το κάνουν πολύ αφράτο και φουσκώνει. Μάλιστα. Εδώ το τώρα... αν φουσκώνει δηλαδή, ναι, αυτό ναι. Το ψωφορείς. Φουσκώνει βασικά και είναι αφράτο. Mm-hmm. Αν δοκιμάσεις τώρα αυτή την πίτα, είναι αφράτη. Okay. Πέρα από το βουτυράτι είναι και αφράτη. Βάλαμε εδώ τη γέμιση και τώρα πάμε στα υπόλοιπα φύλλα από πάνω. Έτσι. Να τώρα, ας πούμε, εδώ θα μπορούσα να βάλω και λίγο γιαούρτι μέσα στη γέμιση. Mm. Ή θα έβαζα και λίγη κρέμα γάλακτος, την έχω δοκιμάσει και με τις δύο εκδοχές. Μ' αρέσουν και οι δύο εκδοχές. Συνήθως δοκιμάζουμε τη φέτα. Αν η φέτα είναι αρκετά οξινή, δεν βάζουμε και γιαούρτι για να μην το παρακάνουμε. Α, σωστά. Έτσι. Επίσης δοκιμάζουμε τη φέτα και βλέπουμε αν χρειάζεται να βάλουμε και λίγο αλάτι. Πάλι με τον ίδιο τρόπο, τα φύλλα επάνω. Βλέπεις ότι δεν τα πατάω τελείως. Ναι, ναι. Αφράτα έτσι, απαλά, απαλά. Λοιπόν, ο πατέρας μου ήταν ζαχαροπλάστης και είχε μάθει δίπλα στους τεχνίδες που είχε στο εργαστήριό του και είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα, μας έκανε πολλά πράγματα, αλλά αυτή ήταν μια τυρόπιτα που μας την έφτιαχνε πάντα Κυριακή πρωί. Έλα ρε. Ναι, 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 και είναι ανάμνηση. Μα και είναι και εύκολη, δηλαδή ναι. Ξεμπερδεύεις πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν λίγο πιο μπροστά από την εποχή του και μας έκανε ένα brunch πάντα. Brunch, ναι, και μετά το πληρώναμε και μέναμε στο μαγαζί ως το βράδυ. Μας καλόπιανε, αλλά έκανε τουλάχιστον την καλή προσπάθεια να πηγαίνουμε ευχαριστημένοι στο μαγαζί. Αφού βάλουμε και την επάνω σειρά από τα φύλλα, ρίχνουμε και πάλι λίγο βούτυρο, εδώ, έτσι. Πάλι σας θυμίζω ότι πρέπει να βάλουμε εδώ βούτυρο στις άκρες για να ξεροψηθούν οι άκρες των φύλλων. Παιδιά, είναι πάρα πολύ απλή αυτή η τυρόπιτα. Αν έχετε τα υλικά, θα τη φτιάξετε, είμαι σίγουρος. Χθες να σου πω ότι τα κουλουράκια κάναν θράψη. Μου στέλναν όλοι μηνύματα. Έχουν τα υλικά τώρα στο σπίτι. Οπότε μπήκαν όλοι στη διαδικασία να κάνουν τα κουλουράκια. Ήταν απίστευτο. Λοιπόν, χτυπάμε το αυγό. Έτσι. Το απλώνουμε πάνω στην επιφάνεια. Έτσι, ωραία, ωραία. Πω, πω, Παναγίτσα μου τώρα, τι μας κάνεις? Περίμενε τώρα, τώρα έρχεται το καλό. Λοιπόν, τώρα, παίρνουμε ένα μαχαίρι και κόβουμε μερίδες. Μάλλον χαράζουμε... Πριν ψήσουμε, ναι. Δηλαδή, χαράζουμε ελαφρώς τα φύλλα, γιατί όταν θα ψηθεί η πίτα θα δεις ότι θα είναι χαραγμένη ακριβώς στις μερίδες και θα την κόψουμε ευκολία. Άρα, κόβω 3 λωρίδες κάθετα από τη μία πλευρά, πατάω και έτσι λίγο τα φύλλα από εδώ και 4 λωρίδες από αυτή την πλευρά, οπότε έχω 12 κομμάτια πίτας, όσα είναι και εδώ. Αυτό είναι. Απλά και ωραία. Και προθερμαίνω το φούρνο στους 180 βαθμούς και πριν βάλω την πίτα στον φούρνο, ρίχνω ένα ποτήρι σόδα υγρή. Άκουτε τώρα, ρε παιδιά. Αυτό τώρα είναι το κόλπο το που μυστικό. Κάνει την τυρόπιτα σουφλέ. Και με τον ίδιο τρόπο κάνω και σπανακόπιτα σουφλέ και κρεατόπιτα σουφλέ. Τι κάνω λοιπόν, μην το φοβηθείτε αυτό. Ρίξτε τη σόδα πάνω από την πίτα, έτσι. Αφού έχεις βάλει όλα τα άλλα. Όλα τα υλικά ακριβώς. Και τώρα είναι έτοιμη για ψήσιμο. Θα την ψήσετε μία ώρα στους 180 βαθμούς και πέρα από το ότι η κουζίνα μου σκοβολάει ωραίο βούτυρο και ωραία πίτα,
βγάζετε στο λεπτό μετά από μία ώρα μία υπέροχη πίτα, στην οποία δεν στέκεται κανένας. Συνήθως αυτό το ταψί τελειώνει και με ένα και με δύο και με τρία και με τέσσερα άτομα μέσα σε ένα τέταρτο περίπου. Πραγματικά δεν το συζητάω, αλλά και μόνο σου να είσαι το κάνεις και δύο μέρες, δηλαδή περνάς πάρα πολύ ωραία. Σκέφτηκα ότι αυτή είναι μια ωραία ιδέα για το πασχαλινό τραπέζι, επειδή πάντα κάνουμε μία πίτα στην αρχή στα ορεκτικά. Είναι μια εύκολη πίτα να μας βγάλει από τη διαδικασία και από τη σκέψη τι κάνουμε και πώς σερβίρουμε και τι κάνουμε με το αρνάκι. Όντως, και δεν ξεχνάτε να πάτε να πάρετε το Eat Me, παιδιά, γιατί εδώ έχει αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο ο Βαγγέλης για το πασχαλινό σας τραπέζι. Πάσχα στο σπίτι φέτος. Και συνταγές εγγυημένες, ωραίες. Ακριβώς. Πω από μόνο που τη βλέπω αυτή τη φωτογραφία τώρα, ξέρεις τι παθαίνω. Αυτό εδώ είναι. Όχι, Παναγία μου, κολλασμένο, τι είσαι. Κολλασμένο. Τι είσαι εσύ. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Δεν ξεχνάτε να παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό μας εσείς στο Instagram, έτσι για να διεκδικήσετε αυτά τα καλάθια. Όλυμπος, να γίνουν δικά σας. Πέντε τυχεροί θα τα κερδίσουν. Στο έλα κάτω παύλα χαμογέλα. Αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Λοιπόν. Πάμε τώρα να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, έτσι ιατρικό και στο κλίμα της εποχής, όπως καταλαβαίνετε, που ετοίμασε η ιατρική μας ρεπόρτερ, Γιολάντα Ελευθεριάδου. Μιλάνε με την καθηγητή, με τον Κρήτονα Χριστιανόπουλο, καθηγητής ψυχιατρικής και παιδιατρικής κλινικής. Οπότε θα μας μεταφέρουν πώς αναλύουμε τη συμπεριφορά των παιδιών σε περίοδο καραντίνας, αλλά και πώς πρέπει να αντιδρούν οι γονείς στις διάφορες συμπεριφορές των παιδιών, αλλά και μεταξύ τους ως ζευγάρι. Όλα αυτά λοιπόν που μας καίνε για αυτή την περίοδο. Πάμε στη Γιολάντα μας.